Εμείς δεν υπήρξε, για να μιλάμε ειλικρινά, συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, συνέδριο, κομματική διαδικασία τα τελευταία 5-6 χρόνια και να μην ήταν διατυπωμένη ξανά και ξανά μία άποψη του κυρίου Λαφαζάνη, η οποία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έθετε το θέμα της εξόδου από την Ευρωζώνη και κυρίως, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, και μπορούν να το καταλάβουν τουλάχιστον όσοι έχουν παρακολουθήσει τα της αριστεράς. Αλλά, να, να κατατίθεται. Δεν ποτέ αυτό. Μισό λεπτό. Τώρα κάνετε ανασκόπηση του. Μην το λέτε εσείς. Αυτά είναι δημόσια. Σε εμάς δεν υπάρχει, δεν το είχατε παραδεχτεί. Γιατί είμαστε ένα κόμμα το οποίο λειτουργούμε με ανοιχτές διαδικασίες. Οι διαφορίες ήταν γνωστές όμως. Καλά. Κύριε Οικονόμου, κρίνετε τα πράγματα με βάση. Μισό λεπτό. Απαντάω εγώ τώρα. Κρίνονται τα πράγματα με βάση την δημοκρατία εντός εισαγωγικών στο κόμμα σας, που δεν υπάρχει. Που δεν υπάρχει, που βγάλατε αρχηγό με ποιες διαδικασίες. Ο κύριος Μεμαράκης, που είναι κατανοχήν αρχηγός, που όλοι περιμένουν άντε να τελειώνουμε. Για, ναι, κατανοχήν όμως. Αυτό το ομοφόνος να σας φοβίζει. Συνήθως ομόφωνα διαλέγουν κάποιον που δεν τον φοβούνται, κάποιον που τον έχουν για προσωρινό. Λοιπόν, αφήστε λοιπόν. Αφήστε να δούμε το αποτέλεσμα. Αφήστε λοιπόν τώρα τα περί εσωκομματικής δημοκρατίας. Αυτή είναι ξένη προς τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ξένη. Τι αγωνία, εγώ μιλάω τα πράγματα όπως είναι. Αλλά λέω λοιπόν ότι ήταν σαφές μια διαφορετική άποψη. Που να μην είχε και κυρίως. Με τα σοκομματικά δεν ανολώ. Θα με αφήσεις να τελειώσει. Καλέ μου. Λοιπόν, και κυρίως. Δεν υπήρχε Και κυρίως, το πιο βασικό. Και το πιο βασικό από όλα. Που δεν είναι το θέμα του νομίσματος. Εκατατίθετο μια διαφορετική αντίληψη για τον ρόλο της αριστεράς. Όταν θέλεις η αριστερά να είναι στη γωνία, απλά και μόνο να ασκεί κριτική και να μην αναλαμβάνει τα ρίσκα, γιατί η αριστερά πρέπει να είναι για να κυβερνάει και να δοκιμάζει τις αντοχές της και τα προγράμματά της και στα δύσκολα και στα εύκολα. Αυτή είναι μια πολύ παλιά παραδοσιακή και κλασική αντίληψη, η οποία είναι παρεμφερής με το κουκουέ, η οποία τελικά όταν φτάνει στα, ξέρετε, όταν φτάνει ο κόπος στο χτένι, πια εμφανίζεται. Όταν είσαι λοιπόν στην κυβέρνηση, οι αποφάσεις σου παράγουν έργο, έχουν επιπτώσεις στη ζωή των ανθρώπων, τότε δεν χωρούν απόψεις σαν και αυτές του φίλτα του Παναγιώτη Λαφαζάνη, όπου πραγματικά υπηρετεί μια παραδοσιακή, ξεπερασμένη αντίληψη για την αριστερά και τον κόσμο. Άρα, όταν τον έβαζε ο ΣΥΡΙΖΑ υπουργό στο πιο κρίσιμο υπουργείο, κύριε Σκουρλέτη, απλώς περιμένατε ότι θα αλλάξει μυαλά, α πούμε, να το πω έτσι λαϊκά. Πιστεύαμε στη δύναμη της πλειοψηφίας και στην αντίστοιχη κομματική δικιά του συμπεριφορά να τη σέβεται. Αυτό λοιπόν. Αυτό λοιπόν. Αυτό λοιπόν. Μια πολιτική που δεν πίστευε, κύριε Σκουρλέτη, δεν είναι αντιφατικό αυτό. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ήξερε όλη την διαδρομή της εφτάμινης διαπραγμάτευσης. Και ήξερε και το σχέδιο Σόιμπλε και απορώ πως χθες βγήκε και είπε πού το είδατε το σχέδιο. Σήμερα υπάρχουν και τα συγκεκριμένα έγγραφα που τα έχετε μπροστά σας αυτή τη στιγμή. Απορώ δηλαδή. Και είναι απορίας άξιο πως η πρότασή του συμπίπτει και συναντιέται από διαφορετικούς δρόμους με αυτήν του Σόιμπλε, δηλαδή του Brexit. Τις προσπάθειες να επιβληθεί ένα ακραίο γερμανικό σχέδιο στην Ευρώπη, μιας απόλυτα σφιχτής και ελεγχόμενης Ευρώπης, όπου θέλουν να πετάξουν έξω τα βαρύδια. Αυτό δεν είναι βαρύ τώρα για ένα σύντροφό σας. Προσέξτε τι είπα, μέσα από διαφορετικούς δρόμους γεννάει ερωτήματα πως συναντιέται. Δείχνει δηλαδή τα αδιέξοδα της πολιτικής πρότασης και δεν εννοώ κάτι άλλο. Πολιτικά μιλάω. Αφήστε τα λοιπόν τα ερωτήματα που υποκρύπτουν. Δείχνει τι λέτε για το καθόλου. Ξέρω λοιπόν τι λέω. Πολιτική κριτική ασκώ και δημόσια και κατηδίαν. Με ειλικρινή, ας πούμε, και δεν σας αφαίρω σαν βόλο, αλλά είναι βαρύ αυτό ούτως ή άλλως το να λέει. Πολιτικά μιλάω. Το βαρύ τι σημαίνει. Σε τι είναι. Πολιτικά μιλάω. Τι σημαίνει βαρύ. Βαρύ είναι ότι προηγουμένως στο προηγούμενο πάνελ ο εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, νομίζω, του είπε ότι είσαστε, του ήσυχου ότι είσαστε αντιπρόσωποι του Σόιμπλε εδώ στην Ελλάδα. Εγώ δεν είπα. Αυτό δεν. Το ξέρω. Και δεν τι μου λέτε τώρα, τι με νοιάζει τι είπε στο προηγούμενο. Σας ρωτάω, κύριε Σκουρλέτη, σας ρωτάω να το διευκρινίσετε. Δεν το αφισβητώ αυτό που λέτε, ούτε σας έπαιξα λοιπόν πρόθεση. Μιλάω λοιπόν για διαφορετικές στρατηγικές αντιλήψεις και εννοώ νοήτου. Εντάξει. Σεβαστό, κύριε Οικονόμου. Εγώ μιλάω πώς μπορεί και εμείς μιλάμε πώς μπορεί να.